Φίλες και φίλοι, γεια σας. Είμαστε στο Αργό Web TV. Είμαι η Μαρία Αρσενίου και στην εκπομπή «Πιστεύεις ή γνωρίζεις». Αν δεν έχετε κάνει εγγραφή, κάντε τη σήμερα και χτυπήστε και το καμπανάκι για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις από κάθε νέα εκπομπή που ανεβαίνει. Για σας που είστε ήδη εγγεγραμμένοι, πάντα σας ευχαριστώ. Σήμερα το θέμα μας έχει να κάνει με τους αγρότες. Με τους αγρότες, αλλά και με την νοοτροπία της κυβέρνησης, την νοοτροπία των επιδομάτων, των ενισχύσεων. Έχω μαζί μου τον κύριο Ματζάρη Άρη, υποψήφιο βουλευτή με τον πολιτικό φορέα Ελλήνων Συνέλευσης στο νομό Πέλλας. Θα συζητήσουμε μαζί του αυτό το θέμα, γιατί ο κύριος Ματζάρης, εκτός από υποψήφιος, είναι και αγρότης. Να δούμε την οπτική τη δική του, λοιπόν. Καλώς ήρθατε, κύριε Ματζάρη. Δίκης πέρα, κύριε Αρσενίου. Χαιρετίζω και τους τηλεθεατές, τηλεθεατριές σας και όλους τους ελληνανθρώπους από τα χατζηγιάς. Κύριε Ματζάρη, έχουμε πια μπει σε μία περίοδο όπου έχουμε επίδομα για το ένα, ενίσχυση για το άλλο, πας από εδώ, πας από εκεί, καλάθια και διάφορες κινήσεις που δείχνουν, θέλουν να δείξουν ότι είναι για το καλό μας. Ναι. Κύριε Ματζάρη, ποιες είναι οι επιδοτήσεις που θα λάβουν, που θα δοθούν προς τους αγρότες? Είναι ένα καλάθι και αυτό, όπως όλα είναι τα καλάθια της νοικοκυράς. Τώρα είναι και το καλάθι του αγρότη και εν όψη προεκλογικής περίοδου, όπως έχουν μάθει όλοι οι τηλεθεατές μας, ο κύριος Μητσοτάκης, η κυβέρνησή του, θέλει να κερδίσει έδαφος, να κερδίσει ψήφους, να κερδίσει την εμπιστοσύνη δίνοντας παροχές. Κάτι ανάλογο συμβαίνει και με τον αγρότη, δηλαδή με το καλάθι του αγρότη. Τώρα, το χρονοδιάγραμμα που έχει η κυβέρνηση του Μητσοτάκη είναι μέχρι και το Πάσχα του 2023. Λίγο πριν τις εκλογές δηλαδή, κάπου εκεί. Αυτό ακριβώς. Θέλει να δώσει κάποιες παροχές. Μάλιστα. Ουσιαστικά οι παροχές αυτές είναι τέσσερις. Αφορούν τον ειδικό φόρο. Καταρχήν να πούμε ότι είναι το κόστος αυτών των ενισχύσεων είναι ύψος 235 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι. Μάλιστα. Από εκεί και μετά, στο IBAN του κάθε αγρότη θα δούνε κάποια ποσά τα οποία έχουν σχέση με επιστροφή φόρου κατανάλωσης καυσίμων, την αγορά, την ενίσχυση στην αγορά λιπασμάτων που ήδη έχει ανακοινωθεί, τις ενισχύσεις de minimis, έχει σχέση με κάποιες ζημιές που έχουν πάθει οι αγρότες λόγω κακοκαιρίας, οι οποίες δίνονται μέσω Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν χρειαστεί. Και το άλλο είναι η χρηματοδότηση του ΕΛΓΑ, δηλαδή μέσω κάποιων αποζημιώσεων, μέσω του ΕΛΓΑ δηλαδή, θα δοθούν κάποια επιπλέον χρήματα επειδή υπήρχαν προβλήματα όσον αφορά τη διάθεση των προϊόντων των όσων δεν καταστράφηκαν τελικά και εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία και χιλιοδιών άλλων παραγόντων, όπως μας λέει η κυβέρνηση. Μάλιστα. Άρα λοιπόν έχουμε τέσσερις είδους ενισχύσεις. Που θα τις πάρουν όλοι οι αγρότες. Σύμφωνα με αυτά που μας έχει πει ο κύριος Μητσοτάκης, θα τις πάρουν όλες. Όλοι οι αγρότες. Τώρα, από εκεί και μετά, όταν βλέπουμε ότι κάποιες φορές, όταν δίνονται ενισχύσεις, προγράμματα, επιδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το 80% των επιδοτήσεων και των ενισχύσεων αυτών το παίρνουν κάποιοι μεγαλοκτηματίες ή ακόμη και πρόσωπα τα οποία δεν έχουν σχέση με τη γεωργία, επιφυλάσσομαι ότι θα δω αυτό το αποτέλεσμα το οποίο μας λέει ο κύριος Μητσοτάκης θα συμβεί. Μάλιστα. Οι επιδοτήσεις αυτές, κύριε Ματζάρη, λύνουν τα προβλήματα των αγροτών, δηλαδή το επίδομα είναι η λύση στο πρόβλημα? Δεν λύνεται κανένα πρόβλημα με αυτές τις επιδοτήσεις, απλά δίνεται μία ανάσα ουσιαστικά στον αγρότη να πει εντάξει κάτι είναι και αυτό. Γιατί η έκφραση που κυκλοφορεί, κυρία Αρσενίου, στις καφετέρειες, στον αγροτικό κόσμο, όπου και αν βρίσκονται οι αγρότες, είναι αυτό. Καλά που πήραμε και αυτό. Δηλαδή, έρχεται σε δεύτερη μοίρα η παραγωγή, η πληρωμή επί κιλού
το προϊόντος που ο κάθε αγρότης έχει, δεν έχει σημασία τι προϊόν είναι αυτό, και λέει καλά που πήρε και αυτή την ενίσχυση ή αυτή την αποζημίωση. Ικανοποιείται ο κάθε πολίτης με το πιο λίγο, με το πιο τίποτα. Αυτό είναι κατόπιν ετών αυτής της διαδικασίας που της συμβαίνει, ναι. Των ενισχύσεων, των επιδοτήσεων, των αποζημιώσεων. Οπότε βέβαια υπάρχουν και τα όρια που έχουν τεθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση στην Ελλάδα όσον αφορά την αγροτική οικονομία. Δηλαδή είμαστε, σύμφωνα με οδηγία της Ευρώπης, πρέπει να φτάσουμε στο 3% ο αγροτικός πληθυσμός να είναι στην Ελλάδα. Ενώ παλαιότερα ήταν 17%, ήταν και πιο μεγάλο παλαιότερα. Αλλά η οδηγία... Τίνουν λοιπόν να εξαφανίσουν την έτσι αγροτική παραγωγή. Και αυτό, με αυτόν τον τρόπο γίνεται, με τις προσωστώσεις, με τις ενισχύσεις, σιγά σιγά σε κάνουν να φεύγεις από το επάγγελμα. Εξάλλου είναι γνωστό ότι σε όλη την Ευρώπη κυκλοφορούν πάρα πολλές πολυεθνικές εταιρείες, οι οποίες προσπαθούν εργαστηριακά να βγάλουν την ποσότητα που χρειάζεται να καταναλώσει ο άνθρωπος. Δηλαδή θα γίνεται καθετοποιημένη παραγωγή μέσα σε εργοστάσια για να είναι απολυμασμένα και καλά όλα και να είναι πιο γρήγορη η παραγωγή. Αυτό σημαίνει όμως ότι θα πεινάσουν οι αγρότες. Και αυτό σημαίνει ότι θα είναι από λίγους ανθρώπους ο έλεγχος της τροφής. Γιατί περί αυτού του θέματος πρόκειται, στο ότι θέλουν να ελέγξουν τη διατροφική αλυσίδα. Γι' αυτό το λόγο έχουν ψηφίσει και τον νόμο, το διατροφικό, τον κώδικα στην Ευρώπη, και η Ελλάδα έχει υπογράψει το συγκεκριμένο κώδικα το 2011, για να ελέγχουν πλήρως τη διατροφή μας. Τώρα, αν έχουμε έλεγχο στη διατροφή μας, σημαίνει ότι μπορούν να μας κάνουν ό,τι θέλουν. Σαφέστατα. Εξού είναι... και τα free pass, ότι για να είσαι το free pass πρέπει να είσαι καθόλου εντάξει, πρέπει να είσαι ψηφιοποιημένος, όλα ηλεκτρονικά να γίνει. Δηλαδή, αν δεν έχω μια εφαρμογή στο κινητό μου, δεν θα μπορώ να φάω. Mm-hmm. Εκεί θέλουν να το φτάσουν κάποια στιγμή. Μάλιστα. Τώρα, μοιράζονται χρήματα. Mm-hmm. Για να επανέλθουμε στις επιδοτήσεις μας. Yeah. Μοιράζονται χρήματα δεξιά-αριστερά. Από πού είναι αυτά τα χρήματα? Αυτές οι επιδοτήσεις είναι από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι από κάποια προγράμματα δικά της, είναι κάτι που προβλέπεται μέσα στους κρατικούς προϋπολογισμούς. Υπάρχουν και από τον κρατικό προϋπολογισμό κάποια χρήματα. Ναι. Αλλά υπάρχουν και από το Ευρωπαϊκή Ένωση. Το de minimis που γνωρίζω δίνεται μέσω Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, αν δεν δοθεί έγκριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν μπορεί να δοθεί. Τώρα, οι υπόλοιπες ενισχύσεις, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, η επιστροφή του φόρου αυτού, είναι από κρατικά έσοδα. Από ένα ταμείο που δίνεται στους αγρότες. Όπως και η αποζημιώση του ΕΛΓΑ και η χρηματοδότηση μέσω ΕΛΓΑ, πάλι γίνεται από κρατικούς. Από κρατικούς πόρους, να το πούμε κάπως έτσι. Ναι. Αλλά παρόλα αυτά, να πούμε αυτό ότι πάντα όσον αφορά τα προγράμματα που μπαίνουν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι που έχουν σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ακόμη και αν θέλει να δοθεί από το κράτος μέλος, την Ελλάδα στην προκειμένη περίπτωση, κάποια ενίσχυση σε κάποιον γεωργό ή σε κάποιον κτηνοτρόφο, θα πρέπει να υπάρχει και έγκριση γιατί είναι μέσα του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή η τελική σφραγίδα βούλα, υπογραφή, μπαίνει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα. Ουσιαστικά με όλα αυτά, κύριε Ματζάρη, δεν αφήνουν τον αγρότη, δεν φροντίζουν ούτως ώστε ο αγρότης ή οποιοσδήποτε επιχειρηματίας να αναπτυχθεί υγιώς μέσα στο επάγγελμά του, mm-hmm. και να παράγει αυτό που πρέπει σωστά και να έχει τις απολαβές που πρέπει, αλλά ναι. Τον οδηγούν στην διαρκή, να μην την πω επαιτία, αλλά με το χέρι έτσι να και δώσω... να είναι στο καφενείο και να λέει ευτυχώς που θα πάρουμε και αυτά. Να σας δώσω ένα δείγμα, κύριε Αρσενίου, και στους τηλεθεατές σας, για να έχουν μια εικόνα του τι ακριβώς συμβαίνει. Για παράδειγμα, θα δοθεί ένα ποσό, 10%, γύρω στο 12% είναι για τα λοιπάσματα. Όλοι λένε εντάξει, ωραία, θα πάρουμε κάτι. Γιατί θα καταναλώσουμε. Καταναλώσαμε 5.000 σε ευρώ, το να το πούμε έτσι, λίπασμα, θα πάρουμε το 12%. Το θέμα είναι ποιο. Αν ένα λίπασμα, το ποσό αυτό των 5.000 που δώσαμε φέτος, έχουμε πάρει λιγότερη ποσότητα λιπάσματος από ό,τι παίρναμε πέρυσι. Γιατί φέτος υπήρχε μεγάλη αύξηση των λιπασμάτων. Διπλάσια, ίσως και τριπλάσια. Ενέργειες, ωραία. Λόγω, τώρα, άρα,
Αν καθίσουμε και βάλουμε, αν θέλετε, μπορούμε να το κάνουμε και κάποια άλλη στιγμή, να το αναλύσουμε μόνο αυτό το σημερινό θέμα. Το ποσό που μας επιστρέφει η κυβέρνηση του Μητσοτάκη, του Κυριάκου Μητσοτάκη, είναι ουσιαστικά το ΦΠΑ το οποίο έχουμε πληρώσει. Δηλαδή, αν βάλουμε πόσο κόστιζε πέρυσι το λείπασμα αυτό και πάρουμε την αύξηση που υπήρξε φέτος και βγάλουμε το ΦΠΑ αυτό, αυτή τη αύξηση μόνο, είναι αυτό που μας δίνει πίσω. Μάλιστα. Ενώ εμείς έχουμε πληρώσει διπλάσιο το λείπασμα. Άρα είναι βοήθεια αυτό που μας έδωσε πίσω το ΦΠΑ, το ποσό, είναι ελάχιστο. Πώς μπορείς να καλλιεργήσεις με αυτόν τον τρόπο, να βάλεις σιτηρά για παράδειγμα, που τα χρειαζόμαστε για να μην κάνουμε εισαγωγές στη χώρα μας, για να είναι η κτηνοτροφία μας αυτάρκης και να μην ελέγχεται ούτε από Καναδά, ούτε από Ουκρανία, ούτε από κανένα άλλο κράτος. Άρα λοιπόν είναι ψίχουλο, είναι κοροϊδία ουσιαστικά. Γι' αυτό το λόγο και βλέπουμε πολλά κτήματα να μην καλλιεργούνται. Γιατί συγχρόνως δεν υπάρχει διασφάλιση από το κράτος ότι, κύριε, έχω τόσο σιτάρι, έχω τόσα ροδάκινα, έχω τόσα κάστανα, έχω ό,τι έχω. Η ελάχιστη τιμή που θα πουλάτε θα είναι αυτή. Αλλά να είναι μπροστά το κράτος. Γιατί είμαστε, υποτίθεται, μια ευνοούμενη κοινωνία. Και έχουμε μια κυβέρνηση. Την όποια, δεν ενδιαφέρει αυτό. Το αν είναι του κ. Μητσοτάκη ή όποιου άλλου είναι. Σημασία έχει να εκτελεί το καθήκον της. Ποιο είναι αυτό? Να διασφαλίσει τον αγρότη, τον κτηνοτρόφο, δει τον πολίτη. Κάτι που δεν συμβαίνει. Δηλαδή, αν είναι να μου δώσει και τα μισά χρήματα από αυτά που πληρώσα και τα λοιπά, να μου δώσει πίσω. Τι να το κάνω? Αν πάω να πουλήσω το προϊόν μου και δεν μπορώ να το πουλήσω σε μια τιμή τέτοια που να μου αποφέρει κέρδος, γιατί να καλλιεργήσω? Γι' αυτόν τον λόγο λοιπόν δεν βοηθάνε στην πώληση, στη διάθεση του προϊόντος, όχι να το κάνουν αυτοί τις πωλήσεις. Να θέσουν κάποιους περιορισμούς και κάποιες δικλείδες ασφαλείας, ώστε να μην έχει ζημιά ο αγρότης ή ο κτηνοτρόφος. Πρωτογενής τομέας γενικά. Μάλιστα. Γι' αυτό το λόγο φτάνουμε να μειώνεται ο αγροτικός πληθυσμός, επειδή είναι ήδη στοχευμένο από αυτούς και φαίνεται από τα πρακτικά. Από τα αποτελέσματα. Από τα πρακτικά είναι αυτά. Από τις πράξεις δηλαδή. Από τότε που ξεκίνησε η Ευρωπαϊκή Ένωση έως και σήμερα, το μόνο που βλέπουμε είναι να φθήνει ο πρωτογενής τομέας σε ανθρώπινο δυναμικό, σε ποσότητες προϊόντων, παρόλο που έχουμε μία χώρα που μπορεί να παράξει από πολλές χώρες ταυτόχρονα προϊόντα διαφορετικών χωρών. Έχουμε αυτό το προνόμιο. Μεγάλη ποικιλία δηλαδή θα μπορούσε και να... ποιότητα. Και ποιότητα. Γιατί στον ελλαδικό χώρο υπάρχει μια από τις καλύτερες ποιότητες προϊόντων σε σχέση τουλάχιστον με την Ευρώπη. Μάλιστα. Το θέμα λοιπόν, όπως διαπιστώνουμε από τα λεγόμενά σας, κύριε Ματζάρη, είναι ότι ο αγρότης αποθαρρύνεται. Ο αγρότης οδηγείται στο να εγκαταλείψει το επάγγελμά του, που αυτό ζητάνε, όπως μας είπατε, στο 3% θέλουν να το φτάσουν. Είναι οδηγία αυτό. Πάρα πολλούς τους οδηγούν σε μια αναξιοπρεπή στάση για τον άνθρωπο, να αρκούνται δηλαδή στο τίποτα. Επαιτία. Και με το χέρι απλωμένο. Επαιτία. Επαιτία. Έτσι ακριβώς. Το θέμα είναι ότι αυτή η νοοτροπία που πλέον έχουν χρόνια τώρα εμφυσίσει μέσα στον αγρότη, με τις επιδοτήσεις, με τις κατευθύνσεις, όχι αυτό θα καλλιεργήσεις, όχι το άλλο, όχι τόσο κτλ., έχουν δημιουργήσει μια νοοτροπία. Αυτό όλο το πράγμα, όπως... Φόβου και εξάρτησης, νοοτροπία. Φόβος και εξάρτησης, ναι. Αυτό μπορεί να ανατραπεί. Φυσικά μπορεί να ανατραπεί. Και ο άνθρωπος να ξανααποκτήσει την διάθεση για δημιουργία και την αξιοπρέπειά του. Υπάρχει τρόπος και είναι μοναδικός. Αν κάνουμε μία αναδρομή σε όλα τα πολιτικά σχήματα που υπήρχαν σήμερα στη χώρα μας, έως και σήμερα, το πλήθος αυτό των κομμάτων, το μεγαλύτερο ποσοστό τους, έχουν δείξει ότι δεν τους ενδιαφέρει πραγματικά να βοηθήσουν σε αυτή την ανατροπή. Δηλαδή, να πάρει μπροστά ο πρωτογενής τομέας και να συμπαρασύρει και άλλους τομείς μαζί. Μάλλον τους ενδιαφέρει να υπάρχει μία μόνιμα προβληματική κατάσταση για να είναι αυτοί οι σωτήρες. Έτσι. Πολύ ορθώς το θέσατε. Λοιπόν, αυτό μπορεί να αλλάξει με ποιο τρόπο?
ας αναρωτηθούμε, αγαπητοί τηλεθεατές, όλοι αυτοί που έχουν εξαγγείλει αυτές τις δηλώσεις προγραμματικές τους, αν έχουν δεσμευτεί ποτέ. Η απάντηση είναι όχι. Και αν θέλετε να σιγουρευτείτε ότι δεν δεσμεύτηκαν, μπορείτε να κάνετε μια ανίχνευση, μια αναζήτηση στον Άριο Πάγο και να ψάξετε να βρείτε προγραμματικές δηλώσεις κατατεθειμένες στον Άριο Πάγο. Αυτός που έχει καταθέσει προγραμματικές δηλώσεις στον Άριο Πάγο σημαίνει ότι δεσμεύεται. Αυτό δεν έχει συμβεί ποτέ από την αναζήτηση που έχω κάνει εγώ. Αλλά θα βρείτε, αγαπητοί μου αγρότες και αγρότησες, ότι υπάρχει μία και μοναδική δέσμευση στον Άριο Πάγο. Και αυτή είναι της Ελλήνων Συνέλευσης. Έχει κατατεθεί το σχέδιο κ. Αρσενίου από τις 4 Σεπτεμβρίου του 2015, όχι μόνο για το πρωτογενή τομέα, για όλους τους τομείς της χώρας, όποιος και να είναι αυτός τομέας, από τον μικρής εμβέλειας δραστηριότητας μέχρι και τον τεράστιας εμβέλειας. Έτσι. Αριθμός πρωτοκόλλου 6199. Με τη συγκεκριμένη ημερομηνία. Άρα λοιπόν η μόνη λύση είναι να συσπηρωθούμε όλοι στο φορέα μας, γιατί αυτός ο φορέας είναι των Ελλήνων. Πρόεδρος είναι ο κύριος Αρτέμης Όρας, ο οποίος και κατέθεσε κατόπιν εντολής δικό μας, των Ελλήνων δηλαδή, των τοπικών οργανισμών της Ελλήνων Συνέλευσης ανά την Ελλάδα και κατέθεσε το πρόγραμμα της Ελλήνων Συνέλευσης. Είναι δέσμευση. Γιατί δεν μπορούμε να εκτελέσουμε τίποτα άλλο εκτός από αυτό που υπάρχει εδώ στον Άριο Πάγο κατεθειμένο. Εμείς αυτά δεν τα λέμε ούτε στην τηλεόραση, ούτε στις καφενεία, ούτε στις πλατείες. Τα έχουμε καταθέσει πρώτα και μετά τα λέμε. Ενώ όλοι οι υπόλοιποι μόνο τα λένε. Που σημαίνει ότι σήμερα λέω, αύριο το ξέχασα. Εμείς λοιπόν είμαστε αυτοί που έχουμε δεσμευτεί μόνο και το πρόγραμμα που έχουμε, τουλάχιστον για τη Γεωργία, κύριε Αρσενίου, να αναφέρω 2-3 δείγματα για να έχουν και μια εικόνα οι τηλεθεατές μας. Καλό θα ήταν. Πρώτα απ' όλα, πρώτη κίνηση. Θα επανασυσταθεί το Ταμείο των Ελληνικών Σπόρων. Δηλαδή, ό,τι σπόρος ελληνικός υπήρχε κάποτε και είναι εντελώς πεταμένος στην άκρη, δεν το χρησιμοποιείται, θα ανακτηθεί και θα ολοκληρωθεί όλο αυτό το Ταμείο των Σπόρων. Κάτι άλλο θα γίνει και με τα ζώα. Με την πανίδα δηλαδή. Mm-hmm. Ώστε να εκτρέφουμε ζώα της ελληνικής πανίδας. Αυτό σημαίνει ότι θα είναι εναρμονισμένα τα ζώα, η εκτροφή τους με τα φυτά της ελληνικής Φλόριδας. Άρα αυτό σημαίνει το αποτέλεσμα που θα έρθει στο πιάτο καταναλωτή θα είναι ατόφιο. Το πιο σωστό, ναι. Και πώς θα ανατόφιο, θα πει κάποιος. Έχουμε τόσα χημικά, έχουμε φάρμακα, έχουμε ορμόνες. Η Ελλήνων Συνέλευση δεσμεύεται ότι θα απαγορευτεί κάθε τι γενετικά τροποποιημένο στη χώρα μας και θα έχει τον συνεχή έλεγχο και επιτήρηση να μην μπει ποτέ στη χώρα μας κάτι τέτοιο. Ο τρόπος καλλιέργειας και εκτροφής θα γίνεται με φυσικό τρόπο που θα σέβεται πρώτα απ' όλα τον άνθρωπο και το περιβάλλον και υπάρχουν τέτοιες δυνατότητες να συμβεί κάτι τέτοιο. Κατόπιν έρευνας που έχουμε κάνει στην Ελλήνων Συνέλευση, ξέρουμε ότι μπορούμε να φέρουμε τα μέγιστα αποτελέσματα, ακόμη και σε σπόρους οι οποίοι δεν έχουν μεγάλες αποδόσεις, με διάφορα εδαφοβιωτικά και με διάφορες τεχνικές παλαιών των παππούδων μας, των προπάπων μας, τις οποίες τις έχουν βάλει στην άκρη όλες αυτές τις πολυεθνικές που το μόνο που κάνουν είναι να ανοίγουν μαγαζιά, καταστήματα και να πουλάνε χημεία. Η χημεία κάποια στιγμή πειράζει. Συσσωρεύεται. Είτε είναι στο έδαφος, είτε είναι στα νερά, είτε είναι μέσα στον οργανισμό μας, κάποια στιγμή θα μας τελειώσει. Για ποιο λόγο λοιπόν να μην καταναλώνουμε, να μην χρησιμοποιούμε τα όπλα που μας δίνει η μητέρα φύση για να έχουμε την τροφή μας για όλους τους Έλληνες. Άρα λοιπόν η δέσμευση είναι της Ελλήνων Συνέλευσης. Αυτό είναι ξεκάθαρο, δεν υπάρχει κάτι άλλο δεσμευτικό εκτός της Ελλήνων Συνέλευσης για τη λύση, για την ανατροπή όλης αυτής της εξάρτησης, αυτού του φόβου. Η Ελλήνων Πολιτεία, κυρία Αρσενίου,
θα είναι αυτή η οποία θα διαφυλάτει τη διάθεση των προϊόντων πέρα της καλλιέργειας, αλλά και τη διάθεση των προϊόντων, έτσι ώστε να μην μείνει ποτέ ο αγρότης, ο κτηνοτρόφος, χωρίς εισόδημα. Μάλιστα. Δηλαδή θα διασφαλίζεται η τιμή του προϊόντος από την ίδια την πολιτεία. Και δεν θα χρειάζεται να είναι με απλωμένο το χέρι. Όχι. Και να περάσουμε τώρα και σε ένα άλλο θέμα, στο θέμα το οικονομικό. Γιατί ακούγονται όμορφα αυτά που λέμε, θα πει κάποιος τηλεθεατής, αλλά θα μας κάνει εύλογα το ερώτημα. Και πώς θα τα κάνετε εσείς αυτά? Ορθώς. Γιατί όλοι ξέρουμε ότι έχουμε, χρωστάμε. Παντού. Λοιπόν, δεν χρωστάμε, κύριε. Στον κρατικό προϋπολογισμό, από το 2015 έως και σήμερα, υπάρχουν 600 δις δολάρια για χρήση. Έχουν ενημερωθεί όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί, όλα τα κόμματα και πάρα πολλοί θεσμοί και φορείς της χώρας μας και του εξωτερικού για το ποσό το οποίο έχει κατατεθεί ως δάνειο για το έθνος μας. Δεν το χρησιμοποιούν, έχει δοθεί εντολή από τον κύριο Αρτέμι Σόρα να γίνει χρήση αυτών των χρημάτων στον κύριο Αλέξη Τσίπρα όταν ήταν στην κυβέρνηση. Παρ' όλα αυτά δεν το έχει κάνει ποτέ. Και η αντιπολίτευση, η οποία γνωρίζει, και αυτή σιγεί ηχθείως. Μάλιστα. Ενώ γνωρίζουν όλοι. Και όλα αυτά είναι με έγγραφα. Άρα λοιπόν δεν θέλουν να τα χρησιμοποιήσουν. Επειδή όμως ο φορέας μας, και όταν λέω φορέας μας, εννοώ φορέας όλου του έθνους μας, μπορεί να εκτελέσει αυτή τη διαδικασία, γιατί μπορεί να συμμετέχει ο κάθε Έλληνας πολίτης, να συμμετέχει στη διαχείριση της χώρας του, γι' αυτό είναι και τα ποσά εκεί. Αφού αυτοί δεν θέλουν λοιπόν, εμείς μπορούμε να το εκτελέσουμε. Άρα δεν χρειαζόμαστε ούτε Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε δανειστές, ούτε επενδυτές, δεν χρειαζόμαστε κάποιον. Τα έχουμε όλα, είναι δικά μας. Έχουμε τη ΓΕΑ που είναι ιερή και δίνει πλουσιοπάροχα την ενέργειά της. Έχουμε μια χλωρίδα, μια πανίδα πολύ πλούσια. Άρα λοιπόν, πλούτο έχουμε. Τι άλλο θέλουμε? Πρόγραμμα έχουμε της Ελληνικής Συνέλευσης, που είναι δικό μας. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Έτσι γίνεται ανατροπή. Μάλιστα. Με τη συμμετοχή όλων των πολιτών στην πολιτική ζωή. Μάλιστα. Γιατί ο πολίτης, κυρία Αρσενίου, είναι αυτός που εκτελεί πολιτική. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Κύριε Ματζάρη, σας ευχαριστώ για τη συμβολή σας στην εκπομπή, για το χρόνο που διαθέσατε. Και μη μου. Και καθήκον μου που είμαι εδώ. Να είστε καλά. Φίλοι μου, η επιδότηση της επιδότησης, την επιδότηση, ο επιδότηση. Εκεί έχουμε καταντήσει. Και αυτό πρέπει να σταματήσει. Ο κύριος Ματζάρης μας έδωσε μία λύση. Πρέπει να την δούμε προσεκτικά. Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας και σήμερα. Κάντε την εγγραφή σας στο κανάλι μας και χτυπήστε το καμπανάκι για να ενημερώνεστε. Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας. Γεια σας.